σήμερα κάλεσε συλλόγους, ενώσεις, γονείς για να συζητήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας από το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς μέχρι και σήμερα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να αποφασίσουμε και τις δράσεις μας για το επόμενο διάστημα. Η κανονικότητα που περιέγραφε το Υπουργείο δυστυχώς δεν την είδαμε σαν γονείς στην πράξη. Είδαμε σχολικά γεύματα να μην εφαρμόζονται στην περιοχή μας, σε δύο δήμους, στο Δήμο Νέα Προληψικιών και στο Δήμο Ρεοκάστρου. Είδαμε δυστυχώς πολλά περιστατικά βίας μέσα στα σχολεία που απασχολούν πάρα πολύ τους γονείς. Και δυστυχώς βλέπουμε το Υπουργείο να μην παίρνει μέτρα. Το κύμα της ακρίβειας είναι κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους γονείς για το πώς θα τα φέρουν βόλτα και με την έλευση του χειμώνα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι από τις σχολικές επιτροπές με πολλά χρέη σχολικών επιτροπών η χρηματοδότηση στα σχολεία είναι μικρότερη από αυτή που θα επέτρεπε για να μπορέσουμε να έχουμε ζεστά σχολεία. Οδηγίες για να κλείνουν τα καλοριφέρ νωρίτερα και γενικότερα μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σχολική στέγη, με το πώς τα παιδιά μας μεταφέρονται. Είδαμε το παράδειγμα με το ειδικό σχολείο στα Πέφτα που δεν έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά των μαθητών. Τέτοια θα είναι η κουβέντα σε αυτό το κλίμα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα πραγματικά ουσιαστικά ζητήματα μέσα στα σχολεία.